Στο σημείο αυτό θα καλωσορίσω την υποψήφια βουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στην Αλφα Αθηνών, κυρία Λιάνα Κανέλη. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέα, καλησπέρα σε όλου και στου ακροατέ σα. Θα πάρω το νήμα από όσα μα είπε ο Γιώργο Οπαπού για την οικονομία. Η κυβέρνηση στέλνει ενθαρρυντικά μηνύματα. Ποιε είναι οι δικέ σα οι προβλέψει, Οι δικέ μα οι είναι ότι όσο ενθαρρυντικά και να είναι τα μηνύματα, τα επόμενα μέτρα θα είναι εξορισμού αντιλαϊκά. Και μιλάω για να μέσα σε ένα 1,5 χρόνο. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία αυτή τη στιγμή. Όλοι μιλάμε για τον Ερντογάν και δεν μιλάμε για το Διεθνέ Μεμισυγκριματικό Ταμείο, το οποίο είναι επιθύρε. Όλοι μιλούσαν για τον πόλεμο, θα τελειώνει σε δύο μήνε, θα τελειώνει σε έξι μήνε. Ο πόλεμο καλά κρατεί, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και απορροφά. Οι γεωστρατηγικέ αλλαγέ στην περιοχή συνάδουν με το να φτάσει κάποιο να μιλάει ότι θα πέσει το φυσικό αέριο. Για πόσο και για ποιου. Και με τι ρυθμό θα έρθει σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια, μια διαφαινόμενη ύφεση που τη λένε οι άλλοι. Έχετε ένα παράδειγμα. Τα... Α χρησιμοποιήσω μια έκφραση λαϊκή. Ταύτισαν κάπω τι τράπεζε στην Αμερική. Το έχουμε ξαναδεί το έργο. Η αξία τη γη αρχίζει και παίζεται τώρα πάλι με όρου πολέμου. Αριστερά και δεξιά. Οι βασικέ πρωτοπαραγωγικέ πηγέ είναι στα χέρια λίγων. Οι ανταγωνισμοί, διάβαζα σήμερα, η Κίνα θέλει να μεσολαβήσει, να τελειώσει ο πόλεμο, αλλά δεν πίσω να κερδίσει και πίσω θα κερδίσει. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν σηκωθεί. Μάζε στη Νορβηγία, μάζε στη Τσεχία, μάζε στη Γαλλία. Εκεί που δεν είχαν μνημόνια, δεν είχαν τα δικά μα προβλήματα. Είμαστε λοιπόν πολύ ανήσυχοι και θεωρούμε ότι ε, το να υποχρεωθεί να ρισκάρει και να τζογάρει ο εργαζόμενο κάθε μέρα ανάμεσα στη φτώχεια. Με 26% ακόμα του πληθυσμού δεν είναι δικά μα τα στοιχεία. Βλέπετε είναι... δηλαδή την ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ να συνεχιστεί, σα το λέω, γιατί είναι το νούμερο ένα θέμα στι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον που ενδιαφέρει το μέσο Ελληνικό πολίτη. Ε, κυρία Ζαχαρία, θα είμαι πολύ ακριβή. Βλέπω να συνεχίζεται, να μην πέφτει και δεν είναι ζήτημα κερδοσκοπία. Είναι ζήτημα αντίληψη. Όταν χρειάζονται χρήματα, θα τα πάρουν από όπου μπορούν. Και η τροφή, ξέρετε πολύ καλά και η τροφική αλυσίδα είναι οριακό για την επιβίωση. Θα τα πάρουν και από αλλού ενδεχομένω. Απ' την άλλη μεριά είναι και το σπίτι. Είναι και τα έξοδα ενό σπιτιού. Όταν έχει το κόμμα τη αντιπολίτευση τη αξιωματική να λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι εντάξει, 30% είναι θεμητό κέρδο για αυτού που έχουν αγοράσει τα κόκκινα δάνεια. Εκ των πραγμάτων, τον τελευταίο καιρό που πηγαίναμε καλά και είχαμε ανάπτυξη, μα προκύψανε δάνεια. Όχι καινούργια το, τελευταίο, το πρώτο τρίμηνο, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Για να δούμε μετά. Το κόστο τη ζωή έχει γίνει πανάκριβο γιατί με όλε τι αυξήσει που έδωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, εγώ τι δεχτώ. Όπω τη λέει, 20, 15, 5, δεν με απασχολεί. Η αγοραστική δύναμη του κοινού, του κοινού, των πολιτών, ημών, των, γυρνάει με τα βία το 2011. Μάρα μου, Ωστόσο, έχουμε 2023. μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκη και λέει ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, να έχω αυτοδυναμία, να έχουμε πολιτική σταθερότητα, διότι έτσι έρχεται η επενδυτική βαθμίδα μετά από μια δεκαετία περίπου. Ναι, μπορεί να έρθει η επενδυτική βαθμίδα και έρθουν και επενδύσεις. Για θα είναι οι επενδύσεις. Αν έρθει κάποιο και φτιάξει θέσει εργασία και οι θέσει εργασία είναι υποδηλωμένε και υποπληρωμένε, τι νόημα έχει. Αν ο εργαζόμενο αύριο το πρωί παίρνει, εγώ σα λέω, 900 ευρώ μισθό, 940 μισθό, και θέλει το 1 τρίτο του εισοδήματό του για να στεγαστεί, ειδικά αν είναι νέο άνθρωπο, και θέλει να αρχίσει να τζογάρει από τώρα, στα 25, στα 26, στα 27, του πόσα θα παίρνει από το μήνα από την τσέπη του να τα βάζει για να πάρει αύριο το πρωί σύνταξη. Τι θα του μείνει, κυρία Ζαχαρέα, του μόνο 300 ευρώ το μήνα. Πιστέψτε με, με 300 ευρώ. Δύο άνθρωποι παντρεμένοι, 300 και 300, 600. Όχι οικογένεια δεν κάνει, δεν μπορεί να συντηρήσει κατοικίδιο. Θα πάω το λίγο Θα στα... 150 ευρώ το μήνα. Στα πολιτικά. Ο κύριο Τσίπρα το τελευταίο διάστημα, φάνηκε και λίγο και στο debate που ήμουνα, προσπαθεί να φλερτάρει το κουκουέ. Έχει το Πασόκ, έχει αφήσει στην άκρη τον κύριο Βαρουφάκη, από τον οποίο ξεκίνησε. Κοιτάει και λίγο, λοξοκοιτάει και λίγο προ το κομμουνιστικό Ελήθεια κόμμα. Είναι. αλλά θα σα πω ότι είναι πολύ κακό το φλερτ. Και έχει και κακό ιστορικό. Επομένως, Δεν θα γίνει έρωτα στο φλερτ. Α, αποκλείεται. αποκλείεται. Ούτω ή άλλω υπάρχει ένα οδυνηρότατο και θα έλεγα βάρβαρο χωρισμό στο παρελθόν. Ξέρετε, όταν έχει φύγει από κάτι που το θεωρεί μαγαζί και μιλάς τώρα για την πελατεία, είναι εντελώ διαφορετική προσέγγιση των πολιτικών του Κομμουνιστικού Κόμματο και του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διστάζει αυτή τη στιγμή να συνεργαστεί με ανθρώπου τη Νέα Δημοκρατία, ε, με ανθρώπου. Δεν μιλάω για πρόσωπα μόνο. Και ιδεολογικά ταυτισμένου, για παράδειγμα, διάλεξε τη δεξιά με την οποία έκανε παρέα. Που ήταν η ε, Ανέλ. Ό,τι πιο σκούρο μπλε υπήρχε εκείνο τον καιρό στο χώρο τη δεξιά. Έρχεται αυτή τη στιγμή να κάνει τι, να διαλέξει αριστερά, έχοντα βυθιστεί μέχρι τα μπούνια στο βάλτο τη ευρωπαϊκή κακώ εννοούμενη σοσιαλδημοκρατία. Πώ θα το πετύχει αυτό το πράγμα, πίνοντα καφέ με τον Κουτσούμπα. Μετά τι εκλογέ μπορεί να πει όσου καφέ δεν θέλει με τον Κουτσούμπα. Αλλά αυτό δεν θα είναι ευχαριστώ. για να γίνει ο καφέ κάτι σοβαρότερο ω ποτό. Άλλοι θα το χρειαστούν το ποτό με την έκπληξη που του επιφυλάσσει το κούκουέ στι 21 του μήνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για την για καλή την διάθεση πάντα, και για την ώρα που μου δώσατε. Ανάλυση σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά κυρία Ζαχαρέα.